Δύο εβδομάδες συμπληρώνονται από το ναυάγιο των Ινουσών, στο οποίο βρήκαν το θάνατο 5 παιδιά και 2 γυναίκες. Θύματα και διασωθέντες Τούρκοι πολίτες που εγκατέλειψαν τη γείτονα για να γλιτώσουν τυχόν διώξεις από το καθεστώς Ερντογάν. Σήμερα οι επιζώντες καταθέτουν τη μαρτυρία τους για το ταξίδι που οδήγησε στο θάνατο τα παιδιά τους. Ο γιος μου με ρωτούσε πού πάμε. Του απάντησα στον παράδεισο. Ήθελα να αρχίσουν μια καινούργια ζωή. Όλοι μαζί, ενωμένοι. Μακριά από το καθεστώς Ερντογάν που τους καταδίωκε στο κάθε βήμα τους. Δεν τα κατάφεραν. Ο Νασίρ και η Φατμά Ισίκ, δικαστές στην Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα. Όμως οι Ινούσες έμελε να γίνει ο υγρός στάφος για τα δύο μικρά παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σκεφτόμουν τον Αϊλάν. Σκεφτόμουν μήπως πάθαιναν το ίδιο και τα δικά μου παιδιά. Δυστυχώς είχαν την ίδια τύχη. Ο πρώην Τούρκος δικαστής που εγκατέλειψε μαζί με την οικογένειά του την Τουρκία για να γλιτώσει από τις διώξεις του Ερντογάν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, περιέγραψε στο Euronews τις τραγικές στιγμές που έζησαν. Τα παιδιά δεν ήταν πουθενά. Μια-δυο φορές κολύμπησα γύρω από την βάρκα. Δεν μπορούσα να βρω τα παιδιά. Πιαστήκαμε από την βάρκα. Ήμασταν σε κατάσταση σοκ. Ο θάνατος όμως παραμόνευε και για άλλα δύο μικρά παιδιά. Τον 6χρονο Μουσταφά και την 8χρονη Γκουλσούμ. Το τραγικό φινάλε γράφτηκε στοιχείο όπου τα συνολικά 7 θύματα του ναυαγίου θάφτηκαν σε ειδικό χώρο ταφής μουσουλμάνων στο δημοτικό νεκροταφείο. Συνολικά 5 παιδιά και 2 γυναίκες από την Τουρκία έχασαν τη ζωή τους όταν η βάρκα στην οποία επέβαιναν ανετράπη.